Βάζω, ξεκινάω. Ναι, παίζουν σκάκι, ένα γύρο σκάκι, ένα γύρο πυγμαχία. Που υπάρχει αυτό. Αλήθεια λες. Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, επιστρέψαμε σε αυτή την εκπομπή που είχαμε ξεκινήσει για την προηγούμενη χρονιά. Τώρα είμαστε στο καινούργιο χώρο που έχουμε ανοίξει εδώ στο Σύρκου, στο γυμναστήριο. Δεν το κάνουμε πλέον στο στούντιο. Όπως είδατε στο τελευταίο επεισόδιο, το ξεφορτώσαμε όλο. Να πούμε ότι πριν, καθώς στείναμε, του λέω: θες να πούμε για τη φάση και καλά που υπάρχει κόντρα, strongman, κροσφιτάδες και τέτοια. Και μου κάνει: να ξέρεις, δεν πολύ υπάρχει, μόνο εμείς το κάναμε. Ήμασταν σε ένα κροσφιτάδικο στο Comradery. Είχαμε μόνο μία ώρα τη βδομάδα strongman, ωραία. Και το ύφος μας και η. Πώς το λένε, και η μύτη μας ήταν εδώ σε σχέση με τους άλλους που ήταν 24ωρο CrossFit και μία ώρα τη βδομάδα, δύο ήταν strongman. Και είχαμε μία αντιπαλότητα, λες και είναι ποιος θα κρατήσει το γυμναστήριο στο τέλος, ας πούμε. Σε κάτι πολύ νευριασμένα γοριλάκια, ξέρω που τους ζητήσω μια γωνία. Ναι, ρε. Ναι. Είχαν αυτές τις. Είχαν αυτές τις. Πώς λέγανε τα παραλέτες, πώς λέγονται αυτά τα ξύλινα που βάζουν. Ναι, τα παραλέτες αυτά. Ναι. Και τα φτιάχνανε ψιλοπυργάκια, ας πούμε, σε κάποια φάση και ο Χρήστος πήγαινε να πάρει κάποια στιγμή μια μπάρα, ένα log και ήταν μπροστά του και τα κλωτσάει όλα. Ήταν η γυμναστήρια του το γυμναστήριο, ωραία. Τα κλωτσάει όλα, σπάνε σαν bowling και λέει πάνω από τα προσανάματα. Και του λέει υπάρχει κόντρα, όχι μόνο εμείς δεν κάναμε την κόντρα. Εγώ ήμουν ξέρει και πήγα man και εσύ, man και ντου. Τους έβλεπα ότι κράζουμε τις κροσφιτάδες και κράζουμε τις κροσφιτάδες. Αλλά δεν έμαθα ποτέ γιατί. Πριν 10-12 χρόνια γνωρίστηκα με έναν επαγγελματία strongman στην Κύπρο που ήμουν για μεταπτυχιακό. Το Glyn Darden, ο οποίος είναι και επαγγελματία σε master επίπεδο πλέον. Αμερικάνος. Είναι παντρεμένος με Κύπρια, ζει στην Κύπρο, έχει φέρει όλο τον εξοπλισμό του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο οποίος είναι και προπονητής elite αθλητών powerlifting και strongman. Και εκτός των άλλων είναι και motivational speaker και τα λοιπά. Άμα ακούσετε λόγους και τα λοιπά που κάνει και περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες όποτε πηγαίνει. Coach Carter. Είναι πολυεργαλείο, είναι άνθρωπος που άμα κάτσεις δίπλα του, είναι συμπυκνωμένη γνώση. Θα κάτσεις μία μέρα τη βδομάδα δίπλα του και θα είναι σαν να κάνεις 5 ώρες προπόνηση μαζί του κάθε μέρα. Δεν βλέπει και πηγαίνεις εκεί και σε προπονεί ή αποφασίζει να σε προπονήσει. Όχι, το περίεργο είναι ότι αυτό σου λέει έλα να κάνουμε μαζί προπόνηση και όσοι κάποτε του έλεγαν να έρθω να πληρώσω στο γυμναστήριο σου ή οτιδήποτε που δεν είναι γυμναστήριο ακριβώς, ναι, ναι. Τους έλεγε δεν είμαι προπονητής, δεν έχω γυμναστήριο, αποφεύγει όλο αυτό, δηλαδή θα σε καλέσει αυτός σαν φίλο του και γι' αυτό και αποκαλεί τον εαυτό του training partner σου, όχι coach σου. Λίγο πριν επιστρέψω Ελλάδα από Κύπρο, συμμετείχα και σε κάτι αγώνες στην Κύπρο που ήταν, ας το πούμε, διεθνής. Ναι, το Cyprus Strongest Man. Το οποίο επειδή δεν συμμετείχε ο Κλίν, το κέρδισα. Τι μου έλεγε, είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος στην Κύπρο τώρα. Λέω, δεν είμαι, σίγουρα εγώ δεν είμαι. Πολύ πιο δυνατή κι άλλοι από μένα. Μου λένε, όχι, λέει, ας κατέβαιναν στους αγώνες, όπως και για τον εαυτό του. Οπότε ερχόμενος εδώ. Ανέλαβα σιγά σιγά, επειδή ήμουν και το 2013, okay. Δούλεψα σε κάποια CrossFit σαν προπονητής, στα οποία εγώ τους πρότεινα να κάνουμε έτσι κάποια εισαγωγικά μαθήματα που δεν υπήρχε τότε αυτό το πράγμα, powerlifting και strongman, κανείς δεν ασχολούνταν με αυτό, και τα πρώτα χρόνια του CrossFit. Οπότε ανέλαβα σιγά σιγά να κάνω ενδυνάμωση σε CrossFitάδες, ας το πούμε, και αυτό το πράγμα μεγάλωσε σιγά σιγά και ανέλαβα και σε CrossFit γυμναστήριο, ουσιαστικά strongman μάθημα καθαρά, το οποίο συγκέντρωσε αρκετό εξοπλισμό και μπορούσε να στηρίξει. Το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα, πρακτικά τότε ήταν, γιατί πριν κάναμε πιο πολύ με πατέντες πράγματα. Το πρώτο τμήμα έγινε 2-3 χρόνια μετά, όταν ξεκίνησε ένα CrossFit γυμναστήριο να συγκεντρώνει εξοπλισμό. Το Comradery. Το Comradery, ναι, μπράβο, εκεί που γνωριστήκαμε. Ναι, ναι, εκεί που χάρηκα εγώ, εκεί που χάρηκα. Σε εμπιστευόντουσαν τότε, που υπήρχε και ακόμα περισσότερη δυσπιστία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Του τύπου τι αυτό, ναι, θα κάνουμε. Ναι, το περίεργο είναι ότι ακολουθούσαν τυφλά τις οδηγίες μου. Ακόμα και ό,τι μου κατέβαινα το μυαλό να έλεγα, κάνε αυτό, σίγουρα θα το έκαναν, γιατί δεν υπήρχε κανείς άλλος που να. Δεν υπήρχε ο αντίποδας, ας πούμε. Δεν υπήρχε κανείς να πει ότι αυτό που λες είναι τρελό. Όχι. Δηλαδή, τρελό τους ακούγονταν, αλλά μάλλον ήταν και λίγο τάση να κάνουμε λίγο πιο τρελά πράγματα από CrossFit, οπότε όλοι ήθελαν να δοκιμάσουν και έβλεπαν και πάρα πολύ αποτελέσματα. Δηλαδή, δύο πράγματα τα οποία οι περισσότεροι αθλητές του CrossFit, ας το πούμε, έχουν υστερούν, το grip και η μέση, ο δυνατός κορμός,
κυραχαίοι που είτε κλείδωναν σε workouts οι ραχαίοι είτε έμεναν από grip. Είναι δύο πράγματα τα οποία όσοι έκαναν strongman μαζί μου τα βελτίωσαν πάρα πολύ και δεν ξαναέμειναν ούτε από μέση ούτε από grip σίγουρα. Ισχύει ότι στο CrossFit είναι ο πιο δίκαιος αγώνας όλων που σου λέει μπορεί να σε όσα κιλά γουστάρεις. Ό,τι θες. Υπάρχει μια κατηγορία για τα πάντα. Και αυτό το ζεφιλέ έχει αξία, ας πούμε. Που μαλάκα, έχουν ξεφύγει στο CrossFit. Είδα τώρα φέτος. Είχε σκοποβολή, είχε σακί που ανεβάζανε πάνω. Είχανε shouldering και έχουν πάρει από τα πάντα. Δεν έχουν δει με σκι ακόμα. Απλά είναι πράγματα που έτυχε να μην τα έχουν σκεφτεί από την αρχή. Γιατί πώς να σκεφτεί. Δηλαδή είχαν πάρει από όλα τα αθλήματα. Είχαν βάλει πριν λίγα χρόνια κολύμπια ανοιχτή θαλάσση. Είχαν βάλει να είσαι πάνω σε SUP να κάνει τα χέρια να κολυμπάς, ας πούμε. Έχουν βάλει τα πάντα. Ήταν θέμα χρόνου να βάλουν και σκοπευτήριο κάτι, δεν ξέρω. Μα μου φαίνεται τίποτα. Σε λίγο θα σταματάνε και θα παίζουν σκάκι. Ναι. Απλά με ανεβασμένους παλμούς. Ναι, παίζουν σκάκι, ένα γύρο σκάκι, ένα γύρο πυγμαχία. Που υπάρχει αυτό. Αλήθεια λες. Ναι, υπάρχει. Κάθε φορά που ο Γιάννης χτυπάει και παθαίνει κάτι, πέφτει η ψυχολογία του στα τάρταρα. Και εγώ είμαι και τον πιάνω το κεφάλι έτσι και είμαι τι θα έλεγε ο Χριστάρας γι' αυτό, τι θα έκανε ο Χριστάρας. Και πάντα τον σπρώχνω να σου μιλήσει. Τι θα έκανε ο Χριστάρας, που ο Χριστάρας έχει παρατήσει τραυματισμούς του. Ναι, αυτό πρέπει να κάνεις. Χειρότερα δεν έχει συμπεριφερθεί άνθρωπο σε σώμα. Αυτό πρέπει να κάνεις. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις για να συνεχίσεις. Να κάνεις ό,τι δεν συμβαίνει. Ρε φίλε, έκοψε λέει το χιαστό τα τμία. Και περίμενε μέχρι να τον κόψει και από την άλλη. Αυτό έκανε ο Χριστάρας. Αυτό θα με πάρει τηλέφωνο να μου πει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν κάνεις επαγγελματικά κάτι, δηλαδή έχεις και ένα γυμναστήριο, βγάζεις χρήματα από αυτό, πρέπει να το δεις σοβαρά. Αλλά αν είσαι απλά enthusiast, που λέμε, του αθλήματος, που εγώ ας πούμε προσωπικά αυτό είμαι, βλέπω κάθε τραυματισμό σαν ευκαιρία ας πούμε, να αλλάξω λίγο τη ρουτίνα μου, να κάνω κάτι άλλο. Σύν ότι μπορεί να δεις και τα όρια σου. Για παράδειγμα, όχι στο σχιαστό, στο μηνίσκο που έπαθα, έκανα λίγο υπομονή, σταμάτησα να κάνω βαθιά καθίσματα με πολύ βάρος και αυτά, αλλά προσπάθησα να συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα πριν κανονικά και είδα ότι σε λίγο καιρό, δύο χρόνια, σχεδόν είχε περάσει, νόμιζα. Εντάξει, το ξανατραυμάτισα στον έξω μηνίσκο, είχα τον έσω. Αλλά αυτά τα έπαθες στο Brazilian που κάνεις. Ναι, το οποίο δεν έχεις εσύ έλεγχο απόλυτο 100% του τι μπορεί να πάθεις, γιατί εξαρτάται και από τον αντίπαλό σου. Φίλε, εσύ είσαι πολύ κατά του κάνω χειρουργείο για να επανέλθω 100% σε κάτι. Οι επαγγελματίες αθλητές σε elite επίπεδο κάνουν άμεσα χειρουργείο την άλλη μέρα. Δηλαδή κάνουν την επόμενη μέρα μαγνητική, δες έναν ποδοσφαιριστή, έναν μπασκετμπολίστα. Θα κόψει χιαστούς, θα κόψει δικαίωμα. Εντάξει, τους χιαστούς δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ό,τι και να πάθει, την άλλη μέρα μαγνητική, τη μεθεπόμενη μπαίνει χειρουργείο άμεσα και από θεραπεία επαγγελματική για να επανέλθει όσο πιο γρήγορα. Κανείς δεν έχει κάτσει να κάνει συντηρητικά αποθεραπεία σε θέματα που θέλουν χειρουργείο, συνήθως. Τώρα στο επίπεδο το δικό μας, ό,τι μπορείς να σώσεις από χειρουργείο και όσο πιο μεγάλωσες σε ηλικία, παίζει και αυτό πάρα πολύ, γιατί το σώμα αναπλάθει πιο δύσκολα ό,τι μπορεί να αναπλάσει, καλό είναι να το αποφύγεις, εγώ έτσι θα πρότεινα και αυτό έχω κάνει ως τώρα. Και συντηρητικά σιγά σιγά, χωρίς να το πιέζεις πολύ, να επανέλθεις με ας το πούμε πιο ήπιους τρόπους από θεραπείας, όπως το έκανες και εσύ και σου βγήκε σε καλό τελικά. Εσένα στην αρχή σε θυμάσαι να φοβάσαι μην χτυπήσεις ή ότι έχω βάλει ένα χρονικό όριο στον εαυτό μου μέχρι τα 30 ή whatever, ότι είχες βάλει εσύ και να σε αγχώνει αυτό, δηλαδή ότι πω τώρα χτύπησα με πάει πίσω. Όχι, δεν το έχεις ποτέ. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι. Εσύ, Γιάννη, τι δεν έχεις δει, δεν έχεις δει επαγγελματίας, που. Όχι, νιώθω ότι δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω. Δεν μπορώ να κάνω πίσω, δεν μπορώ να μην πηγαίνει δύο μήνες πίσω. Δεν έχω τόσο χρόνο. Πίσω σε τι? Ρε φίλε, νιώθω ότι στο μυαλό μου όταν το ξεκίνησα, το έκανα με τη λογική ότι ξέρεις τι, η μπάλα έχει τελειώσει για μένα γιατί τραυματίζομαι υπερβολικά συχνά. Ο τελευταίος τραυματισμός μου άφησε 7 μήνες έξω και δεν ήταν καν χειρουργείο. Και λέω, ωραία, δεν θα πάει καλά αυτό. Και όταν έβλεπα ότι αυτό το πράγμα μαλάκα με παρατάει, έπρεπε να κάνω κάτι γιατί θα τρελαινόμουν. Και όταν με πήγε ο Άβης και με έπριζε, ξέρω εγώ, έλα να κάνεις, να κάνεις, είδα ότι όχι ότι ήμουν καλός, είδα ότι έχω ενέργεια πάνω σε αυτό και με έψινε. Και του λέω, και μέχρι πότε μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λέει, ο Μάρκ Φίλιξ μου λέει, είναι 55 χρονών. Και λέω, α, άρα έχω 20-30 χρόνια ακόμα. Έχω 20-30 χρόνια. Όχι, δεν είμαι ο Μάρκ Φίλιξ, αλλά σου λέει ότι παίζουν καλές περιπτώσεις να κάνεις βάρη μέχρι τα 50 σου. Λίγα βάρη, αλλά μπορείς να κάνεις βάρη. Να κάνεις στατικά βάρη, να μην κάνεις τα κάρια, ας πούμε,
τα αερόβια. Η αλήθεια είναι και πραγματικά ότι όσο μεγαλώνει κάποιος σε ηλικία, πιο πολύ ανάγκη έχει να κάνει βάρη και να δυναμώνει για να κρατάει μυϊκό ιστό πάνω του, για αποφυγή τραυματισμών και... Δεν πυκνώνουν και τα κόκκαλα. Μπράβο, για να είναι πιο δυνατός ουσιαστικά, εκτός από το να κάνει μια μικρή συντήρηση, στο να έχει ας πούμε, καλούς παλμούς στην καρδιά του κτλ, το οποίο και με μια φορά τη βδομάδα, δύο, είσαι ok. Το δύσκολο εκεί που την πατάνε οι μεγάλοι σε ηλικία είναι αυτό, ότι το ρίχνουν σε πιο εύκολες μορφές προπόνησης, τρέξιμο, περπάτημα, ποδήλατο, δεν ξέρω τι. Και... Παθαίνουν θρομβός μετά. Ναι, μπράβο, και δεν μπορούν να κρατήσουν μυϊκό ιστό πάνω τους. Οπότε μπορεί να πάνε να σηκώσουν κάτι, ένα σχετικά βαρύ ας πούμε, αντικείμενο για αυτούς στο σπίτι και να μείνουν από τη μέση τους, ας πούμε, ή να χτυπήσουν να πατήσουν ένα πεζοδρόμιο λάθος και να βγάλουν το γόνατό τους. Και πολλά τέτοια έχουν συμβεί, έτσι. Τα τελευταία φορά που χτύπησα έλεγα θα το παρατήσω, τελείωσε. Δεν θα επιστρέψω ποτέ ξανά. Που έμεινα ξυπονάγαν τα δικέφαλά μου από το πρώτο εξάμεινο που κάνα προπόνηση με τον Χρήστο και μου έλεγε συνέχεια στο clean βάζεις πολύ δικέφαλα. Και λέει εντάξει, μωρέ, απλά με πονάνε λίγο. Και μετά την άσκηση ήμουν έτσι εδώ διπλωμένος και κράταγα τα δικέφαλά μου. Και λέω εντάξει, σε ενημερώνουνε, ρε φίλε, και σταματάς. Σε ενημερώνουν και σταματάς. Και είμαι, νιώθω ότι είμαι στα καλύτερά μου και ήμουν στα καλύτερά μου. Και πάω να κάνω το 4-30, το λάστιχο να το κάνω tire flip. Και το κάνω την πρώτη φορά φοβισμένα γιατί λέω δεν το έχω. Και το φέρνω πάρα πολύ εύκολα στο γόνατο. Και λέω, ω, δυνάμωσα, εδώ είσαι. Το πετάω κάτω και μετά πάω να το πάρω με δύναμη και να κάνω αυτή την κίνηση σε κάτι πολύ βαρύ και ακούω κάτι. Κρακ, κρακ, κρακ. Τρία κρακ άκουσα. Αφήνω. Νόμιζα ότι μου σπάσε ο αγκώνας κάτι, γιατί ένιωσα τόσο έντονα το κρακ. Βλέπω ότι κουνάω το χέρι. Κάνω έτσι και αρχίζω. Κοιτάω το ένα χέρι, κοιτάω το άλλο χέρι. Και λέω, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, ε. Ξανακοιτάω, ξανακοιτάω. Βλέπω ότι έχει εδώ τρία δάχτυλα, εδώ ένα. Λέω, Παρασκευή πάμε στο νοσοκομείο. Και στον δρόμο περίπου που άρχισε να νιώθω πόνο εδώ όλο. Λιποθύμησα κιόλας. Και το νιώθω ότι λιποθυμάω σε λίγο, ήμουν έτσι. Και πήγα να το ρωτήσω για πλάκα, αν λιποθύμησες. Λέω, αποκλείται να λιποθύμησε άνθρωπος από... Λιποθύμησες. Αλλά όντως. Που εντάξει, να πω ότι δεν είναι ότι έπαθα κάποιο σοκ. Ήμουνα έτσι, με πηγαίνει ο Αντρέας στο νοσοκομείο και κάπου στο δρόμο του λέω, ρε φίλε, ανοίγω λίγο το παράθυρο γιατί ψηλο... την ακούω, ξέρω εγώ, σε φάση. Και αρχίσει και με μουδιάζει όλο εδώ πέρα το χέρι. Μου μελάνιασε κιόλας εδώ πέρα το κλασικό, απλά λιγότερο από την ολική. Και έτσι όπως είμαι, με το που φτάνουμε, του λέω, μάλλον θα σβήσω, Αντρέα, σε λίγο εγώ να ξέρεις. Έχω αρχίσει και κάνω ζεστή. Μου λέει, όχι, ρε, άραξε. Βγαίνω από το αμάξι και πάω να κάνω δύο-τρία βήματα. Και έτσι όπως μπαίνει στα επίγοντα, δεξιά-αριστερά πάντα έχει καρέκλες. Κάθομαι στην καρέκλα και απλά θυμάμαι. Να με σηκώνουν να με βάζουν σε ένα αναπηρικό καροτσάκι να με πάνε μέσα. Και μαλάκα γαμά, γιατί πήγα και ήταν γιατροί, νοσηλευτές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και μου λένε, ξέρω εγώ, και ξέρω εγώ γιατί λιποθύμησε. Και λέει, ξέρω εγώ, έκοψε το κεφάλαιό του. Ναι, γιατί λιποθύμησε. Ναι, και. Ναι, εξήγησε μου απλά γιατί λιποθύμησε. Wiggling. Εσύ έχεις παιδιά, Χρήστο. Έχω τους δύο γιους μου, ναι. Ο ένας νομίζω ότι. Τον εξελίσσεις για το κομμάτι το, για τα βάρη. Εκ των πραγμάτων, τρώει πολύ το παιδί. Εντάξει. Δεν θέλει να καίει πολλές θερμίδες. Είναι dedicated για εκεί. Κοίτα, είναι 1,5 χρόνο μικρότερος από τον μεγάλο και τον περνάει ήδη σε βάρος. Τι ηλικίες? Είναι 5,5 και 4. Και τον περνάει ήδη σε βάρος ο 4. Ήδη το περνάει και το καταλαβαίνει σαν τον πιάσει σε αγκαλιά. Επειδή κάθεται απλά έτσι σαν μπετό, ενώ ο άλλος ψιλοδιπλώνεται, σε βοηθάει. Οπότε το νιώθει σαν διπλάσιο βάρος, όχι απλά να τον έχει περάσει 2-3 κιλά. Για πες λίγο την άποψή σου για τα βάρη, γιατί γενικά υπάρχει, ρε φίλε, αυτός ο μύθος που θα τον απομυθοποιήσουν σιγά σιγά ότι δεν κάνει, θα μείνει κοντός ή θα του επηρεάσει την ανάπτυξη και όλα αυτά. Γενικά για το ύψος, έχω διαβάσει ότι κατά μεγάλο ποσοστό, κατά 80-90%, είναι γενετικό οι προδιαγραφές, οι καμπύλες που λένε ανάπτυξη, το που θα φτάσει ένα παιδί. Βέβαια, άμα σκεφτείς τώρα το συν πλην 3-4 πόντους, το πλην από το συν είναι 8 πόντι, το οποίο είναι μεγάλη διαφορά στο ύψος τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει με το περιβάλλον, η διατροφή. Από εκεί και πέρα τα βάρη. Είναι ένα στάδιο, πιστεύω πρέπει να γυμναστεί κάποιος αφού έχει καταφέρει να ελέγχει καλά το σώμα του. Πρώτα θα πρότεινα, ειδικά σε μικρά παιδιά, να μπορούν να καταφέρουν να ελέγξουν το σώμα τους, το βάρος τους. Και γι' αυτό είναι μια καλή αρχή να ξεκινήσουν προπονούμενοι με το βάρος τους. Όπως και εμένα, ας πούμε, κάνουν Brazilian τώρα εδώ και 2 χρόνια ο μεγάλος, 1 χρόνο ο μικρός. Στην προπόνηση κάνουν push-ups, έχουν μάθει, κάνουν τα σκότ, τα κάνουν τόσο ή άλλως από φυσικό τους. Καλά, εννοείται, θα ξεκινάνε έτσι. Ξεκινάνε έτσι.
η ηλικία τώρα των 6-7 ίσως να είναι μικρή για να κάνουν βάρη, αλλά στο σπίτι εγώ τους έχω δει που μπορούν άνετα να πάρουν κάποια από τα βαράκια που έχω, τα σηκώνουν πάνω. Είναι τόσο εύπλαστο το σώμα τους που δύσκολα, ας πούμε, θα κάνουν την υπερβολή για να τραυματιστούν. Θα δουν ότι είναι κάτι σχετικά βαρύ, δεν το διαχειρίζονται, θα τα αφήσουν από μόνοι τους. Για το Strongman, εγώ πάντοτε παρακολουθούσα μάλιστα τα βίντεο του Clint, που έχει κανάλι στο YouTube πάρα πολύ δυνατό και βάζει ολόκληρες τις προπονήσεις του. Έχει και πολύ χιούμορ, έτσι λέει και τα αστεία του. Μετά ανακαλύψαμε κάποιους Bud Jeffrey, κάποιοι Tom Haviland, κάτι τέτοιους, οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάνουν καταρχήν περίεργο ασκησιολόγιο, το οποίο είναι καλό για να μπορείς να κάνεις ένα surprise, ας πούμε, στο σώμα σου, να δεις, για παράδειγμα, ok, μπορώ να σηκώσω βάρη, αλλά μπορώ να σηκώσω βάρη και να ρίξω και ένα φλεγόμενο βέλος από το ξό, ταυτόχρονα κρεμασμένο ανάποδα από μονόζυγο, π.χ. Όλο τώρα με κάτι καταπιάνεις, ρε παιδί, δηλαδή όλο τώρα κάνεις προπόνηση. Νιώθεις όντως έτσι, είναι αιμονή όντως ότι πρέπει κάτι να κάνω, δηλαδή θέλεις ή το έχεις και μέσα σου, δηλαδή θα νιώθεις σκατά άμα δεν το κάνεις? Το ένα ισχύει και το άλλο, δηλαδή δεν αποκλείει το ένα το άλλο και κίνητρο υπάρχουν περίοδοι που δεν έχω, για παράδειγμα υπάρχουν περίοδοι που κάνω απλά ότι εκείνη τη μέρα θα ξυπνήσω και θα σκεφτώ τι να κάνω για προπόνηση, που σημαίνει δεν έχω κάποιο πρόγραμμα. Που συνήθως το κίνητρο είναι να συμμετέχεις σε κάποιο αγώνα συνήθως ή να μάθεις κάποιο καινούριο skill, να κάνεις κάποια κιλά σε κάποια άσκηση, ας πούμε να κάνεις, ας πούμε, ένα ρεκόρ σε deadlift π.χ. Αυτό μπορεί να είναι κίνητρο και να κάνεις ένα προγραμματισμό 10 εβδομάδων, ας πούμε, κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα και να ξέρω ότι στάνταρ αυτή τη μέρα θα κάνω αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα με οδηγήσει σε 10 εβδομάδες εκεί. Εγώ εντοπίζω στον εαυτό μου ότι έχω περισσότερο consistency λογοτύψεων παρά λόγω κινήτρου. Όντως, δηλαδή δεν είναι υγιές, το αναγνωρίζω αυτό, αλλά δεν ξέρω, με βλέπω πιο συχνά αποτελεσματική επειδή νιώθω σκατά. Μετά ίδια αρνητική μου ενέργεια, μάλλον πιο πολύ. Εγώ νιώθω τύψεις ακόμα και αν δεν κάνω μια γεμάτη στο κεφάλι μου προπόνηση. Και έχω και τον Θωμά, τον άλλο που κάνουμε προπόνηση, παιδιά εδώ μαζί, που μια μέρα του λέω: φίλε, δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά, δεν θα έρθω. Και μου λέει: να ξέρεις, κάθε φορά που δεν κάνεις προπόνηση, ένας άλλος κάνει. Και έτσι σηκώθηκα και κάνω προπόνηση. Έχει τοξικότητα. Ναι. Κάθε φορά που δεν κάνεις προπόνηση, ένας άλλος κάνει. Είναι αυτό που έλεγε ο Mike Tyson, που ξυπνούσε 4.30 να τρέξει. Μετά γυρνούσε, μπορεί να ξανακοιμόταν κανένα τρίωρο. Αλλά 4.30 ώρα σίγουρα ο αντίπαλος του κοιμόταν. Και αυτό το ένιωθε ότι τον ανεβάζει. Πραγματική ιστορία. Το λέει ο ίδιος. Τέλεια. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Χρήστος κάνει ένα από τα δύο μαθήματα Strongman που έχουμε εδώ στο Circus και ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε πολύ καιρό να ξεκινήσουμε κιόλας. Να πούμε ότι γενικά στα μαθήματα που κάνουμε εδώ πέρα, στα τμήματα, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε προχωρημένος αθλητής ούτε να έχεις ξανασχοληθεί με το Strongman. Άσε που γενικά δεν είναι εύκολο να ξανασχοληθείς με το Strongman αν ήσουν στην Ελλάδα, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι πολλές πιθανότητες να έχεις βρεθεί σε ένα τέτοιο τμήμα. Οπότε, όντως, δηλαδή θα μπορεί να ξεκινήσει οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται ούτε να είστε ήδη 100 κιλά, γιατί παίζουν πάρα πολλά τέτοια μηνύματα, ούτε να είστε ήδη εξοικειωμένοι με τα βάρη. Θα ξεκινήσει ο καθένας στο δικό του επίπεδο. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει ο καθένας σε όλα τα επίπεδα, ας πούμε. Είναι πολύ απλό. Έχεις εδώ πέρα πέτρες από 5 μέχρι 140 κιλά. Έχεις sandbags από 10 μέχρι 130-140 κιλά. Δεν θα κάνουμε το ίδιο εγώ και εσύ, ούτε μια κοπέλα που θα έρθει 50 κιλά, η οποία αναλογικά, άμα κάνει 30 κιλά sandbag σε σχέση με σένα, έχει πετύχει αυτό που θέλει. Το θέμα είναι να μάθει την κινησιολογία, να μάθει να προπονείται με αντιστάσεις και με βάρη τα οποία θα μπορέσει να βοηθηθεί κάποια στιγμή στην καθημερινότητά της, να κουβαλήσει τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, αυτά τα έχουμε πει, να σηκώσει κάτι βαρύ, να κάνει μια δουλειά στο σπίτι, ας πούμε, χωρίς να τραυματιστεί, μια μετακίνηση, κάτι. Αυτό δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος για να κάνει πρωταθλητισμό. Ωραία, οπότε από κάτω, παιδιά, γράψτε λίγο ερωτήσεις για τέτοια που θέλετε να πούμε και σε επόμενα βίντεο. Σας περιμένουμε, παιδιά, όποιος θέλει να κάνει ένα δωρεάν δοκιμαστικό εδώ πέρα και να γνωριστούμε και να έρθετε να κάνετε και το πρώτο σας μάθημα. Και αν πάει καλά, να πάμε για φαγητό μετά.
Σαν τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, πώς, αυτές δεν το λέγανε τον άνθρωπο που έζησε 40 όργανα. Και όταν είχαν στα live και έπαιζε όλα τα όργανα ο ίδιος, έπαιζε τη φυσαρμόνικα, drums και τέτοια. Το Μπούρζουμ το έκανε αυτό. Τι να δώσω. Ο Νορβηγός που είχε κάψει 40 εκκλησίες στην Νορβηγία που είναι φυλακή. Τι είχε κάνει αυτό. Μπούρζουμ, ρε. Όλα τους δίσκους από τη φυλακή τους έβγαλε. Σοβαρά μιλάς. Είχε κάψει εκκλησίες, είχε σκοτώσει κάποιον από ένα άλλο συγκρότημα. Αυτό μα πείτε ότι ήταν το 1600. Όχι, όχι τώρα. Σοβαρά μιλάς. Και από τα καλύτερα συγκροτήματα black, νορβηγικού black. Επιστήμονας. Τα έπαιζε όλα μόνος του. Ναι. Καλλιτέχνης μεγάλος. Κάτι το οποίο δεν θα συμφωνήσει η εκκλησία σε αυτό. Έτσι.